Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 843 από το βιβλίο Μαλαχίας, κεφάλαιο Γ και εδάφιο 7. Σελίδα 843, Μαλαχίας, Γ κεφάλαιο 7 εδάφιο. «Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψεις προς εσάς», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πριν είπετε, τι είναι τρόπο θέλω με να επιστρέψει? Και απαντάει ο Κύριος, «Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των Θεών? Εσείς όμως με εκλέπτετε». Και λέγεται, «Εις τι σε εκλέψαμε? Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είστε κατηραμένοι, με κατάραν, διότι εσείς με εκλέψατε, ναι εσείς όλο το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκη, για να είναι τροφήν εις τον οίκον μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, «εάν δεν σας ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και εκχαίω την ευλογία εις εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν, και θέλω επιτιμήσει περιμόν τον καταφθήρωντα και δεν θέλει φθήρει τους καρπούς της γης σας, ουδέ η αμπελός σας θέλει απορρίψει προ καιρού των καρπών αυτής εν το αγρό», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, «και θέλω σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε είστε γη επιθυμητή», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αμήν. Η προτροπή και η εντολή του Κυρίου μας μέσα από το Λόγο του Θεού για τις έσχατες ημέρες είναι «ζητείτε παρά του Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής». Όχι «ζητήστε», να ζητείτε συνεχόμενα ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής, και τότε ο Κύριος θα κάνει αστραπάς, θα δώσει ιετών και βροχάς όμβρου εις έκαστον καρπό στο χωράφι του. Αυτή λοιπόν είναι και η εντολή και η υπόσχεση του Κυρίου. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια ομολογία, γιατί αναρωτιόμουν πώς μπορώ, γιατί ξέρω ότι είμαστε στις έσχατες ημέρες, πώς μπορώ άραγε να ζητάω ιετό συνεχόμενα τον καιρό της οψίμου βροχής και να έχω αποτελέσματα? Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι δυνατό να γίνει αυτό? Και δεν έβρισκα καμία απάντηση και δεν έβρισκα κάτι, έως ότου πραγματικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο με πήγε ο Κύριος στο Μαλαχία. Στο Μαλαχία, ο οποίος είναι ο τελευταίος προφήτης. Το όνομα του είναι Αγγελιοφόρος, σημαίνει, και εμφανίζεται μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου του Θεού από τον Νεεμία, ο οποίος το 444 π.Χ. έλαβε έγγραφη εντολή από τον βασιλιά των Περσών και των Μίδων να πάει στην Ιερουσαλήμ, που ήταν σε θλίψη και αεροκατοικημένη, αραιοκατοικημένη, να πάει στην Ιερουσαλήμ με εντολή του Αρθαξέρξη και να οικοδομήσει και τα τείχη και τις πύλες της Ιερουσαλήμ, εκπληρώνοντας έτσι με έναν θαυμαστό τρόπο τον προφητικό λόγο του Θεού, ο οποίος έλεγε σε 70 εβδομάδες ετών και μάλιστα σε 69 θα αρχίσει μια νέα πορεία
στη ζωή του ανθρώπου με ιετό. Και αληθινά με οδήγησε ο Θεός με έναν θαυμαστό τρόπο να διαβάσω αυτό το κομμάτι από το Μαλαχία, που ο Κύριος παραπονιέται λέγοντας ότι από τους πατέρες σας αποχωριστήκατε εσείς από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Και προτρέπει, επιστρέψατε προς εμένα και εγώ θα επιστρέψω σε εσάς. Και το ερώτημα είναι να επιστρέψω, αλλά πώς. Πώς να επιστρέψω σε σένα, με μετάνοια βέβαια, με εξομολόγηση και παρετούμενος από τα λάθη μου βέβαια, αλλά πώς θα επιστρέψω σε σένα ώστε εσύ να επιστρέψεις σε μένα εν πάση τη δυνάμη του Πνεύματός σου του Αγίου. Πώς. Και έρχεται τώρα να μας δώσει μια καταρχάς συγκλονιστική αποκάλυψη και ερμηνεία για την προσωπική μας, την οικογενειακή μας και την εκκλησιαστική μας ζωή, λέγοντας κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Σεις με κλέβετε. Με κλέβετε. Μου παίρνετε αυτά που μου ανήκουνε. Και ρωτάτε, εις τι σε κλέβουμε? Και απαντάει ο Κύριος, εις τα δέκατα την υποχρέωσή σας. Γιατί τα δέκατα ήταν με βάση τον νόμο η υποχρέωση στο λαό Ισραήλ. Με κλέβετε με το να μη μου δίδετε τα δέκατά σας, αλλά και τις προαιρετικές προσφορές σας. Και δεν είναι μόνο αυτό, και συνεχίζει με το μοναδικό εδάφιο που περιγράφει τον ιετό. Δεν υπάρχει αλλού, ούτε στην Παλαιά ούτε στην Καινή Διαθήκη, αν και θα δούμε και στην Καινή Διαθήκη, τον ιετό. Πώς τον ζητάμε για να έρθει? Γιατί το θέμα είναι, ναι, ζητείτε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής και ο Θεός θα κάνει ιετό στο χωράφι σου, θα καρποφορήσει. Αλλά πώς? Και έρχεται λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη με δύο προτάσεις. Μη με κλέβετε, μην αποστερείτε το έργο μου από την υποχρέωσή σας, την προσωπική υποχρέωσή σας, τα δέκατα, αλλά και μη με κλέβετε με τις προαιρετικές προσφορές σας. Εάν πάψετε να με κλέβετε και μου δίνετε τα δέκατα κανονικά, έτσι πως είναι γεγραμμένο, και τις προσφορές σας τις προαιρετικές όπως είναι γεγραμμένο, εγώ υπόσχομαι και εγγυώμαι, φοβερό αδερφοί, δεν θα το δείτε αλλού γραμμένο, θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού. Κάτι παραπάνω από ιετό. Θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και θα εκχαίω τη δική μου ευλογία σε σας που πάβετε να με κλέβετε, ώστε να μην αρκεί κανένας τόπος που έχετε για να θέσετε την ευλογία μου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εγώ εγγυώμαι όταν θα ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και θα εκχαίω την ευλογία μου, εγώ εγγυώμαι ότι θα επιτιμήσω υπέρ ημών τον καταφθήροντα και δεν θα του επιτρέψω πλέον να φθείρει την καρποφορία σας, τον καλό σας τον καρπό.
δεν θα τον αφήσω πια να καταφθείρει την καρποφορία σας. Με αποτέλεσμα να γίνει αυτό που μας υπόσχεθε ο Θεός, εις έκαστον θα δώσει καρπό πολύ στο δικό του το χωράφι. Γιατί κάθε ένας από εμάς έχει δικό του χωράφι. Δεν θα επιτρέψω στον καταφθείροντα να καταστρέψει την καρποφορία σου στο χωράφι σου. Αντιθέτως μάλιστα θα φέρω καρπό πολύ στο χωράφι σου, καρπός θα μένει εις δόξαν η δική μου, και όλοι που θα σε βλέπουνε πόσο ευλογημένος είσαι με τον ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής, θα λένε γη επιθυμητή είναι αυτή. Πού πηγαίνει, τι συμβαίνει σε αυτόν, στην οικογένειά του, σε αυτή την εκκλησία, τι συμβαίνει. Από το πλήθος της ευλογίας που θα πέφτει από τον ανοιγμένο ουρανό με τη μορφή ιετού. Και το κρίσιμο σημείο πια για μένα είναι τώρα στην Καινή Διαθήκη, ποια είναι τα δέκατά μου και ποια είναι η προσφορά μου. Τι είναι αυτό που εντέλεται ο Κύριος τον καιρό της οψίμου βροχής ως δέκατα υποχρέωση και ως προαιρετική εισφορά. Και διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων. Αφού ξεκινάει ο Απόστολος Πέτρος την αρχή των πραγμάτων λέγοντας «Μετανοήσατε και ας βαφτιστείς έκαστος ημών στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση αμαρτιών και τότε θέλετε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος», και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρω του και προέτρεπε «Σώθητε από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς», τώρα αποκαλύπτει τα δέκατα, την υποχρέωσή σου. Και όλοι με τα χαράς δεχθέντε στον λόγο, άνοιξε ο καταράκτης του ουρανού, σώθηκαν και βαφτίστηκαν εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές. Γιατί όμως? 4 πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, είναι τα δέκατα τα δικά σου από το Λόγο του Θεού, που φρόντισε μετεπιμελίας να τα εκτελείς. Πρώτον, ήσαν προσκαρτερούντες πάντοτε εις τον Λόγον του Θεού. Δηλαδή, δεν υπήρχε μέρα που δεν άκουγαν με προσοχή το Λόγο του Θεού, θυμηθείτε, τη Μάρθα και τη Μαρία. Η Μάρθα ενσχολείται με πολλά, στην υπηρεσία του Χριστού, στην υπηρεσία των αδερφών τους. Και μάλιστα άρχισε να παραπονιέται στον Κύριο για την αδερφή της που δεν βόηθαγε. Και ποτέ δεν περίμενα εγώ να ακούσω από τον Κύριο την απάντηση που της έδωσε. Εγώ θα έλεγα έχεις δίκιο, κάτσε να πω να σε βοηθήσει. Μπορεί να τα κάνεις όλα μόνη σου. Ο Κύριος όμως της είπε, η Μαρία που κάθεται στα πόδια μου και ακούει το λόγο μου, διάλεξε την αγαθή μερίδα που δεν θα της αφαιρεθεί στον αιώνα. Δόξα στο Θεό. Πρώτον λοιπόν, ενέμενον ήσαν προσκαρτερούντες στη διδαχή των Αποστόλων. Δεύτερον, κάθε Κυριακή στην κλάση του Άρτου, εξάπαντος, δέκατα, υποχρέωση. Τρίτον, στην κοινωνία με τα αλλήλων, με ποιους κάνεις παρέα. Ποια είναι η παρέα σου, η καθημερινή? Και η κοινωνία με τα αλλήλων τότε ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε το Θεό που μας οδήγησε. Έκαναν κάθε Κυριακή μεσημέρι τράπεζα.
και τρώγαν όλοι μαζί. Και εμείς τώρα από την αρχή που ξεκίνησε η Εκκλησία το κάνουμε. Πώς? Πώς? Μόνο ο Θεός το ξέρει. Αλλά πόσο σημαντικό είναι να μένεις. Όχι να λες σήμερα θα φύγω και θα πάω. Όχι, στην τράπεζα, στην κοινωνία μεταλλήλων. Πρώτον, δέκατα και δεύτερον, με ποιους κάνεις παρέα? Με τον κόσμο? Με τους συμμαθητές σου? Με τους συναδέλφους σου? Με τους γείτονές σου? Με τους συγγενείς σου? Και ποια είναι η αιτία της παρέας αυτής? Είναι η αιτία για να ομολογείς Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο? Ή είναι η αιτία για να καλοπερνάς? Και τέταρτον, ενέμενον στας προσευχάς. Μένεις στην προσευχή της Εκκλησίας. Έρχεσαι την ώρα που αρχίζει η προσευχή. 10 με 12, είσαι εδώ από τις 10 παρά 10. Ή έρχεσαι 11 και 10. Πώς θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού ο Θεός? Εφόσον δεν εκπληρώνεις τα δέκατα, τον κλέβεις. Τον κλέβεις τον Κύριο. Στην υποχρέωσή σου. Και δεν πρόκειται να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού, όσο και να ζητάς. Δεν μπορεί ο Θεός να το κάνει. Προσοχή, αδελφοί αγαπητοί, να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Αν θέλουμε ο Κύριος να ανοίγει, να ανοίξει και να παραμένει ανοιχτή, να παραμένουν ανοιχτοί οι καταράκτες του ουρανού, ώστε να εκχέει την ευλογία του Θεού σε εμάς και να μην υπάρχει τόπος να θέτουμε αυτήν. Επαναλαμβάνω, 4 πράγματα και μάλιστα 5. Πρώτον, διδαχή των Αποστόλων. Κάθε φορά που υπάρχει Λόγος Θεού θα είσαι εδώ πριν ξεκινήσει η προσευχή. Εάν θέλεις να ανοίξει εσένα ο Θεός τους καταράκτες του ουρανού. Αν δεν θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά δεν θα ανοιχτούν οι καταράκτες του ουρανού ποτέ. Γιατί τον κλέβεις. Σε κλέφτης. Αυτό που του ανήκει του το παίρνεις. Τι του ανήκει? Η δοξολογία σου, η προσευχή σου, η ακοή στο Λόγο του Θεού, η εκλεκτή μερίδα. Κάθε Κυριακή παίρνει σώμα και αίμα Χριστού. Όχι την τελευταία στιγμή. Κανονικά πριν ξεκινήσει η προσευχή μέχρι το τέλος και την κοινωνία μεταλλήλων. Και μένει στις προσευχές. 4 πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, που ο Κύριος μου το έδωσε και αν δεν το κάνω είμαι κλέφτης. Τον κλέβω τον Κύριο και δεν μπορεί, είναι δεσμευμένος από το Λόγο Του, δεν μπορεί να ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού σε μένα, ούτε στην οικογένειά μου. Και εγώ θα είμαι και η αιτία που δεν ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού και στην Εκκλησία. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τα δέκατα. Τα δέκατα ήταν δέκατα, εξάπαντος. Το 10% πάντων και τα πρωτογενήματά σου τα οφείλει στον Κύριο. Και τα πρωτογενήματά σου τα οφείλει στον Κύριο. Αλλά υπάρχουν και οι προαιρετικές εισφορές που εκεί πρέπει να κάνεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, πρώτον, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε και τότε η προκοπή σου θα είναι φανέρη σε όλους τους ανθρώπους. Λέως, δεν θα προκόβεις ούτε καταράκτες του ουρανού γιατί τον κλέβεις. Τι κάθεσαι και διαβάζεις? Το κινητό? Τι κάθεσαι και διαβάζεις? Βιβλία, βιβλιαράκια? Το κλέβεις τον Κύριο. Και μάλιστα, πόσο μ' αρέσει αυτό που λέει στο νησού του Ναβί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Είναι καταπληκτικό. Μόνο ίσχυε και ανδρίζου να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμο, τα δέκατα και τις προσφορές, τον οποίο προσέταξε εσύ ο Μωυσής ο θωράπων μου. Μην εκκλίνεις από αυτού δεξιά ή αριστερά, διότι τότε θα φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού όπου ανυπάγεις.
και μάλιστα δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου του Λόγου του Θεού από το στόματό σου, αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα, διότι τότε θα μπορείς να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα, τότε θα ευωδούσε εις την οδόν σου και τότε θα φέρεσαι μετασυνέσεως. Και τότε θα ανοίγει ο Κύριος τους καταράκτες του ουρανού. Ο Θεός να μας βοηθάει. Προαιρετικές εισφορές λοιπόν. Πρώτον, ταύτα μελέτα εις ταυταμένε. Δεύτερον, όταν δεν λέμε τις προσευχές της Εκκλησίας, όταν προσεύχεσαι, δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Θα μπαίνεις στο ταμείο σου, θα αφήνεις απ' έξω ό,τι ενοχλεί, τηλέφωνα, οτιδήποτε, θα κλείνεις την πόρτα μόνος σου. Και επειδή οι δύο όταν είναι παντρεμένοι είναι ένα, μπορείς να το κάνεις και με τη γυναίκα σου μόνο, αν και ο Λόγος του Θεού λέει μόνος σου, αλλά ο Κύριος μου δείξε ότι εγώ και η γυναίκα μου είμαστε ένα. Εγώ το πιστεύω. Αλλά να εισέλθεις, λέει, μόνος σου στο ταμείο σου, εκεί σε περιμένει ο Πατέρας ο Ουράνιος. Και πώς σε περιμένει? Βλέποντας την επιθυμία της καρδιάς σου. Και ξεκινάς με σειρά. Πρώτα εξομολογήσε παρετών, επιστρέφεις με απαραίτητη προϋπόθεση, συγχωρείς πάντα στους αμαρτήσαντας ή ακόμη ομαρτάνοντας σε σένα. Δοξάζεις για να καθαρίζεται το μυαλό σου. Ευχαριστείς για να καθαρίζεται η καρδιά σου. Και αφού δοξάσεις με το νου και ευχαριστήσεις με το νου προσευχόμενος τον Κύριο, τότε πληρούσε Πνεύματος Αγίου, ώστε ο Θεός που γνωρίζει δια του Πνεύματος του Αγίου όλες τις αδυναμίες σου, που εσύ δεν τις ξέρεις, ό,τι δεν μπορείς να κάνεις και πρέπει να το κάνεις και δεν το ξέρεις, τα δέκατα, τις προσφορές, τότε ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας υπέρμεσιτεύει προς τον Πατέρα Θεό, καθώς συναντιλαμβάνεται τις ασθένειές σου. Και ο Πατέρας Θεός που γνωρίζει ότι ο Παράκλητος προσεύχεται κατά το δικό του θέλημα, κάνει υπέρεκ περισσού όσα εμείς ζητούμε ή νοούμε, κατά τη μεσητική προσευχή υπέρ πάντων των Αγίων ο Παράκλητος στο Πνεύμα της Αληθείας. Και από εκεί και πέρα, με μεγάλη προσοχή εξετάζεις τι είσαι υποχρεωμένος να κάνεις. Και εκείνο το οποίο μέσα στα πολλά, που δεν θα αναφερθώ σε όλα όσα μου έδειξε, ήταν φοβερό, αλλά μέσα στα πολλά που μου έδειξε θα μείνω στο τελευταίο. Κύριε Θεέ μου, επείνασα και μου δώσατε να φάγω. Εδίψασα και μου δώσατε να πιω. Ασθενής ήμουν και με επισκεφθήκατε. Προσφορές προαιρετικές. Στη φυλακή ήμουν και ήρθατε προς με. Ξένος ήμουν και με φιλοξενήσατε. Και τα πρόβατα ρώτησαν, πότε Κύριε σε είδαμε? Εσένα, πότε σε είδαμε πεινώντα, διψώντα, φυλακισμένο, ασθενή? Και η απάντηση του Κυρίου ήταν, εφόσον αυτό το κάνατε σε έναν των πλέον ελαχίστων αδελφών μου, σε μένα το κάνετε. Αλλά όμως καθένας από μας έχει τις δικές του εντολές από τον Κύριο για να εκπληρώσει τις προαιρετικές προσφορές του. Άλλες είναι σε μένα, άλλες είναι σε σένα, άλλες είναι στη γυναίκα μου, άλλες είναι στα παιδιά μου. Αγαπημένα μου αδέλφια, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος
Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα ο Θεός θα κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Τη μεγάλη αλλαγή των εσχάτων ημερών. Τον ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Αλλά το ερώτημα είναι σε ποιον ναι. Και για ποιο λόγο. Και είναι βέβαιον. Και η απάντηση είναι αμήν. Αμήν και αμήν. Αλληλούια.